Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα εξουσίας, δεν είναι? Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα που δεν φοβάται την εξουσία. Okay. Να σου πω ένα μόνο. Τι εννοείς? Ότι ότι... Είναι επίσης η Δίνα είναι εξουσία. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ίδιο να το προσδιορίσω. Ναι. Το ΑΚΕΛ καταλαβαίνει ότι χωρίς να έχεις πρόσβαση στην εξουσία. Δεν αλλάξεις πράγματα. Έτσι μπορεί να αλλάξεις πράγματα εύκολα. Ναι. Σε αυτό πράγματα μπορεί να αλλάξεις μέσω της Βουλής με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά άρα πρέπει να κυνηγάς να κερδίσεις την εξουσία είτε με ένα δικό σου, είτε με ένα συνεργαζόμενο. Να συμμετέχεις, ας πούμε. Ναι, όπως έκαμε μέχρι τώρα. Ναι. Και να συμμετέχεις. Ναι. Γι' αυτό μου είπα ότι δεν φοβάται την εξουσία. Εντάξει. Άρα με τούτον ως δεδομένο και με δεδομένο ότι η χώρα μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια. Άρα το γήπεδο μας εμάς είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς. Το ΑΚΕΛ έπρεπε να δει και το ζήτημα τούτον ότι θεωρείται ως κομμουνιστικό κόμμα και στην Ευρώπη είναι στην ομάδα, στην πολιτική ομάδα των κομμουνιστικών κομμάτων. Η ομάδα που ανήκει είναι μια ομάδα που αποτελεί ομάδα της αριστεράς, της οικολογίας, και έχει ένα κομμάτι που είναι κομμουνιστικά κόμματα, έχει άλλο κομμάτι που είναι κόμματα της αριστεράς με το ευρύτερο χαρακτήρα, και έχει ένα κομμάτι κομμάτων που περισσότερο τοποθετούνται στους πράσινους. Άρα έρχομαι σε αυτό που λέει το ΑΚΕΛ. Σας έχει προβληματίσει, Στέφανε μου, τούτο το πράγμα, ότι είστε σε μια ομάδα στην Ευρώπη με 42 βουλευτές, που τους 700 πόσοι είναι. Εν έπρεπε λογικά το ΑΚΕΛ να επιδιώξει να μπει στους σοσιαλδημοκράτες. Γιατί συμφωνώ με τους σοσιαλδημοκράτες, να μπω απλώς για να έχω μεγαλύτερο βήμα. Άρα μήπως υπάρχει ένα θέμα εδώ, και πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου, να μην το δούμε τώρα που μιλούμε. Είμαστε στην Ευρώπη. Να παραμείνουμε στο προβλέπτο μέλλον. Αν είμαστε στην κομμουνιστική ομάδα, εγκοφκούμε πίσω. Είναι κομμουνιστική ομάδα, είναι ευρύτερη αριστερά. Έχουμε, είναι ευρύτερη αριστερά. Έτσι είναι. Αλλά έχει και άλλα κομμουνιστικά κόμματα. Έχει και μέσα κομμουνιστικό κλπ. Κάποια κόμματα επιλέξαν να είναι και εκτός αυτού. Είναι στην Ελλάδα, είναι εκτός. Ναι, είναι μέσα. Βέβαια, έφυγε από την ομάδα. Μόνο του. Είναι 42 βουλευτές όμως. Τούτον αναφέρα από τη δυναμική. Ναι, να πω κάτι και για τούτο. Ναι. Και θα καταλήξω σε τούτο το κλος που υπάρχει μέσα στο καταστατικό περί μαρξισμού, λενινισμού. Μήπως εν καιρός τούτο το πράγμα να πάει παρακάτω. Ξέρεις πότε υπάρχει τούτο? Από τον καιρό που γίνεται το καταστατικό. Ωραία. Εμπόδισε ποτέ το ΑΚΕΛ να είναι ανοιχτό κόμμα στην κοινωνία? Ήμασταν μέρος της Ευρώπης τότε. Γι' αυτό μου σου έκανα την εισαγωγή. Τώρα άλλαξε το. Καλά, ο Χριστόφιος που ήταν για πρόεδρος του Κύπρου, θεώρησε ότι είχε κανένα πρόβλημα να πιάνει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνδιαλέγεται. Ήμουν και παρόν. Ναι. Έχω και ίδια απόψη. Ισότιμα και είχε και εκτίμηση και από τη Μέρκελ κλπ. Ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να δείξεις την πολιτική σου ατζέντα, τι πρεσβεύεις. Ναι. Και η πολιτική ατζέντα που βάζει κάτω του ΑΚΕΛ, χωρίς να εγκαταλείπει τα οράματα του, είναι μια πολιτική ατζέντα για. Ας το πω να μιλήσω έτσι με τα λίγο σχήματα, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερο κοινωνικό κράτος, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερο. Και έτσι που το ΑΚΕΛ επορευόταν διαχρονικά, και γι' αυτό είναι μαζικό κόμμα, και έτσι που απευθύνεται στην Ευρώπη. Η θέση του ΑΚΕΛ ποια είναι? Ανήκω βεβαίως σε μια ομάδα. Η θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι η αριστερά, στην ευρύτερη της κλίμακα, πρέπει να βρει τον τρόπο να έχει ενότητα δράσης, έστω και μέσα από τις διαφωνίες και τη διαφορετικότητα. Ανήκουμε σε μια πολιτική ομάδα, αλλά έτσι απαγορεύσαμε στον εαυτό μας να προσπαθούμε να συνδιαλεχθούμε και εκτός ομάδα. Άλλωστε και η ίδια ομάδα της αριστεράς το κάνει και με άλλες ομάδες. Όταν πάνε και συζητούμε διάφορα ζητήματα, βρίσκουν τους σοσιαλδημοκράτες, πάνε και βρίσκουν τους οικολόγους, πάνε και βρίσκουν διάφορα και προσπαθούν να βρουν μια κοινή ατζέντα. Είναι ιδιοπόλη. Άρα, να σου πω κάτι όμως. Έχει και παραπάνω πόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βασική όμως. Αλλά έχει και άλλους βασικούς. Απλώς, σε αμέ που μπορείς να πετύχεις ενότητα δράσης, είναι πάνω στη βάση της πολιτικής ατζέντας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά αναλογία, είναι ότι συμβαίνει και στην Κύπρο. Εμείς δεν είπαμε ότι ξέρετε και είμαστε υπέρ της σοσιαλιστικής κοινωνίας, αν μας κοφτεί να μου γίνει τώρα και που να ξημερώσει η δεύτερη παρουσία. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερες και τις συνθήκες του παρόντος σύστημα. Και η Ευρώπη είναι χώρος διεκδίκησης και αγώνα. Και για, με την πιο στενή παραταξία γίνεται, αλλά γιατί είναι ευρύτερη μας ενδιαφέρει που είναι να πορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα χαρακτήρα να ενάσει, και τα ρόλο διαδραματίζει στη διεθνή πολιτική σκηνή, και ίνταλος πρέπει να πορευτεί, και τα πολιτικές πρέπει να βάζει κάτω. Είναι στη βάση που άρα είναι αγιώντας. Κάτι που απασχόλησε τούτο το θέμα. Θα σας πω γιατί δεν μας απασχολεί, διότι δεν θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Ναι, σεβαστό.
Αν δει κάποιος όμως το καταστατικό του Αγγέλ, νομίζω θέλει και υπεκαιροποίηση πάνω σε κάποια σημεία. Αναφέρεται, ας πούμε, μόνο σε βιοτέχνες. Αναφέρεται σε... Πλέον οι παραγωγές τάξεις δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν πριν 200 χρόνια. Το Αγγέλ είναι ανορθωτικό κομμάτι του εργαζόμενου λαού. Ξέρεις ποιος είναι ο εργαζόμενος. Ναι. Ο εργαζόμενος είναι... Εγώ είμαι εργαζόμενος, αλλά έχω επιχείρηση. Ήθελα να πω για τους ασπροκόκ. Εβάλα κόκκινα, επειδή είναι κοτσινό, γίνον, έχεις χρωματοψία, Χριστό, ωραία.